Ο Κοστρίκη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Τον έχουμε μαζί μας τον κύριο, τον έχουμε. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Δεν ξέρω, μπήκε καλά η χρονιά? Ήταν ενδιαφέρουσα χρονιά, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Νομίζω ότι ήταν η χρονιά η οποία, αν θέλετε να πούμε με απλά λόγια, επιβλήθηκε ο κορονοϊός στην ανθρωπότητα. Ναι. Νομίζω ότι η χρονιά που θα διανύσουμε τώρα, το 2021, θα είναι η χρονιά με την οποία η επιστήμη θα υπερισχύσει αυτού του ιού. Αυτόν έτσι το βλέπω εγώ και ελπίζουμε με το εμβόλιο που όλοι σύντομα να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τώρα, κάτι άλλο που έχει ανησυχήσει και στην Κύπρο τώρα τα πράγματα. Έχουμε 12 περιπτώσεις, λέει, μετάλλαξης του κορονοϊού, του στελέχους του κορονοϊού στην Κύπρο. Ναι, το έχω ακούσει και εγώ χθες το βράδυ αυτό από μια μελέτη που έχει γίνει στο Κέντρο Γενετικής. Κοίταξε, αυτό το οποίο έχω πει πολλές φορές, εγώ αυτό το πράγμα δεν με εκπλήθηκα καθόλου. Αυτές οι μεταλλάξεις είναι πολύ κοινό σε έναν ιό και σε αυτούς τους ιούς. Και θα δούμε πάρα πολλές μεταλλάξεις. Αυτό το συγκεκριμένο έλεγχος που φαίνεται να πρωτοεμφανίστηκε στην Αγγλία, είναι σχεδόν παντού στον κόσμο τώρα. Εμφανίστηκε ένα νέο στέλεχος στην Νότια Αφρική. Πολύ σύντομα θα δούμε ένα άλλο στέλεχος. Είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ιοί. Το σημαντικό είναι ότι, και αυτό εφάνηκε και από τις ανακοινώσεις της Pfizer, ότι αυτό το στέλεχος δεν επηρεάζει το εμβόλιο. Και απλώς για να το πούμε απλά, για να το καταλάβει ο κόσμος, οι μεταλλάξεις, πάρα πολλές μεταλλάξεις, οι πιο πολλές μεταλλάξεις των ιών, δεν δημιουργούν διαφορά στο ανοσοποιητικό σύστημα. Υπάρχουν ορισμένες που θα δημιουργήσουν, αλλά όχι πιο πολλές. Επομένως, ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί για αυτό το θέμα. Φαίνεται από επιδημιολογικά αποτελέσματα να υπάρχει, να είχε παρατηρηθεί ή να έχει συνδεθεί, αν θέλετε, αυτή η μετάλλαξη με αυξημένη μεταδοτικότητα. Η προσωπική μου άποψη σαν ιολόγος, πιστεύω ότι αυτή η επιδημιολογική παρατήρηση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά να καθορίσουμε πλήρως ότι είναι πιο μεταδοτικός. Υπάρχουν συγκεκριμένα πειράματα που πρέπει να γίνουν, ακόμα δεν έχουν γίνει αυτά τα πειράματα. Και έχω δει πειράματα τα οποία έχουν δημοσιευτεί πριν μία εβδομάδα στο Βέλγιο, που δείχνουν τουλάχιστον ότι αυτός ο ιός δεν φαίνεται να διαφοροποιείται όσον αφορά την χρησιμοποίηση αντισωμάτων από άτομα τα οποία έχουν μολυνθεί από διαφορετικούς ιούς. Το οποίο δεικνύει αυτό που σας έχω πει προηγουμένως, ότι δεν διαφοροποιείται ανοσολογικά από άλλους ιούς. Τώρα, εμείς στην Κύπρο έχουμε τη δυνατότητα, κύριε καθηγητά, τέτοιων πειραμάτων ανίχνευσης κάθε στελέχους του κορονοϊού? Ναι, νομίζω ότι ναι, έχουμε. Το δικό μου το εργαστήριο έχει τώρα 5 μήνες που ασχολείται με αυτό το θέμα. Έχω πάρει μάλιστα άδεια και από το Υπουργείο Υγείας και από την Επιτροπή Βιοειθικής Κύπρου. Δουλεύουμε πιο πολύ από τα ιστορικά δείγματα τα οποία έχουν συλλεγεί στο νοσοκομείο αναφοράς από την πρώτη φάση της επιδημίας, και προσπαθούμε τώρα να συλλέγουμε δείγματα δειγματοληπτικά σε πραγματικό χρόνο, ώστε να έχουμε μια συνεχή γενετική ανάλυση των γονιδιωμάτων. Νομίζω παρόμοιες μελέτες κάνουν και άλλα εργαστήρια στην Κύπρο, όπως το Κέντρο Γενετικής και πιθανώς και άλλοι. Μάλιστα. Η ανάλυση, η συνεχής γενετική ανάλυση γονιδιωμάτων των ιών είναι μια μελέτη η οποία γίνεται σε πολλούς ιούς. Στη συγκεκριμένη μελέτη, εγώ την κάνω εδώ και μια δεκαετία στην Κύπρο, για τον ιό HIV, και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε και για αυτόν τον ιό. Τώρα, είναι σχετικά εύκολη, θα έλεγα, και, ναι, θα την έχουμε και στην Κύπρο, ναι. Τώρα, αν έρθουμε στο ζουμί της ιστορίας, αυτό περιμένω να ακούσουν οι φίλοι μας τηλεθεατές. Αύριο Τρίτη έχετε μία τηλεδιάσκεψη εσείς οι επιστήμονες, για να δείτε, να αξιολογήσετε μάλλον την κατάσταση. Πώς βλέπετε, πώς είναι τα πράγματα, γιατί ακούγονται διάφορα, ότι πάμε σε lockdown από την Πέμπτη, μπορεί να μην είναι σαν αυτό της Άνοιξης, αλλά θα είναι lockdown, πάμε σε νέα πιο αυστηρά μέτρα. Ποια είναι η δικιά σας εικόνα και τι θα εισηγηθείτε?
Ναι, η δικιά μου εικόνα, δεν ξέρω τι θα γίνει, Ανδρέα, αυτό θα το δούμε. Δεν γνωρίζω τις απόψεις των υπολείπων, ούτε ξέρω τι θα επικρατήσει στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο θα αποφασίσει. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή η μοναδική, θα έλεγα, προτεραιότητα που έχουμε, ή τουλάχιστον έτσι το βλέπω εγώ, είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας στα νοσοκομεία μας. Εκεί, αν θέλεις, είναι η τελευταία γραμμή αντιπαράθεσης που έχουμε με αυτόν τον ιό, διότι κακά τα ψέματα έχουμε χάσει αρκετές γραμμές αντιπαράθεσης μέχρι τώρα. Η τελευταία αμυντική γραμμή που έχουμε είναι αυτή και ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τον αριθμό των κλινών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ασθενείς που χρειάζονται εντατική θεραπεία. Εκεί νομίζω είναι όλο το πρόβλημα. Δεν θέλουμε η κατάσταση να μπει σε μη διαχειρίσιμο επίπεδο, αυτό που ονομάζουμε στον πόλεμο άταχτος φυγή. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι μια αμυντική πολιτική. Δεν έχουμε, να θέλετε, την επιθετικότητα που είχαμε τότε τον Μάρτιν του περασμένου χρόνου, που είχαμε σκοπό να μηδενίσουμε, αν είναι δυνατόν, τα κρούσματα. Αυτή τη στιγμή να διατηρήσουμε αυτή τη γραμμή. Φαίνεται από ό,τι ακούω από αναφορές των κλινικών συναδέλφων που έχουν σχέση με τις μονάδες αυτής, η κατάσταση εκεί είναι ωριακή. Υπάρχουν ακόμα αρκετές κλίνες, αλλά δεν είναι τόσες ώστε να μας κάνουν να αναπαυόμαστε. Τώρα, επομένως, ναι. Παρακαλώ. Εκεί είναι το άλλο θέμα. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι τα νούμερα τα οποία έχουμε σήμερα, ξέρουμε ότι ένα ποσοστό των ημερήσιων κρουσμάτων θα καταλήξει να χρειάζεται νοσοκομιακή νοσηλεία, ένα μέρος από αυτούς θα χρειάζονται να μπουν σε εντατική θεραπεία και ένα μέρος από αυτούς θα πάνε σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Επομένως, αντιλαμβάνεστε με αυξημένο αριθμό λοιμόξεων καθημερινά, έχουμε μια συνεχή ροή ατόμων στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Αλλά έχουμε και εξόδους από αυτές τις μονάδες. Επομένως, εκεί ακριβώς είναι, πρέπει να υπολογιστούν τα νούμερα με ακρίβεια για να δούμε ακριβώς ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα υπάρχουν ασθενείς που θα χρειάζονται εντατική θεραπεία και να μην υπάρχει η ανάλογη αντιμετώπιση στα νοσοκομεία. Τώρα, κύριε καθηγητά, πώς εξηγείται το γεγονός ότι άλλες χώρες με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό έχουν τα ίδια ή και λιγότερα θετικά περιστατικά κορονοϊού από εμάς και λιγότερα άτομα μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας? Για παράδειγμα, η Φιλανδία, λέω τώρα. Ναι. Δεν γνωρίζω τον ακριβή λόγο για αυτό. Έχετε δίκιο για αυτή την παρατήρηση. Υπάρχουν όντως χώρες οι οποίες έχουν λιγότερες νοσηλείες και λιγότερους θανάτους και λιγότερα άτομα στα νοσοκομεία. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τη γενική φιλοσοφία που ακολουθούν στις χώρες. Η Φιλανδία ήταν πάντοτε μια χώρα εν αντιθέσει με τη Σουηδία, παραδείγματος χάρη. Είναι και δύο ώρες της Βαλτικής, αλλά η φιλοσοφία τους όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτή της ασθένειας ήταν εκ διαμέτρου αντίθετες. Και η Φιλανδία πάντα τα πήγαινε πάρα πολύ καλά, διότι ήταν εξαιρετικά συνεπής και συντηρητική όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτή της ασθένειας, εν αντιθέσει, παραδείγματος χάρη, με τη Σουηδία που είχαν μια παντελώς διαφορετική φιλοσοφία και δεν τα πήγαν τόσο καλά. Άρα έχει να κάνει με τη γενική φιλοσοφία αντιμετώπισης, πιστεύω. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και τις αποφάσεις δικές σας και του Υπουργικού, βέβαια. Και μακάρι τα πράγματα να πάνε καλύτερα τις επόμενες ημέρες, κύριε καθηγητά. Σας εύχομαι καλή χρονιά, γεμάτη υγεία και χαρά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.